Είναι σημαντικό το θέμα και γι' αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει πλέον και με την διάσταση του τι θα εξελιχθεί στο άμεσο μέλλον στην πολεμική μας αεροπορία, για το αν θα έχουμε πολεμική αεροπορία με τον τρόπο που την είχαμε σε επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικά με την παρουσία της στην Καλαμάτα, και πολύ δε περισσότερο και η επιλογή που γίνεται για τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, με την πανδημία να σαρώνει, θα τα πούμε σε λίγο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει ένα τέτοιο θέμα στην Βουλή και να το συζητά στις όλες του διαστάσεις, στην βάση μιας σύμβασης για την οποία αναζητά απαντήσεις. Μια σύμβαση που, όπως δεσμεύτηκε ο κ. Παναγιωτόπουλος, να την κάνει φίλο και φτερό. Είναι στη διάθεσή του, μαζί μας, στη διάθεσή μας, η Γεωργιάνα Αγοστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτά που είδαμε. Αρχικά υπάρχουν κάποια δεδομένα. Νομίζω ότι για την υπόθεση των αναπτυξιακών οφελών και των πλεονεκτημάτων από την παρουσία του Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης και για την πόλη της Καλαμάτας, πολύ δε περισσότερο για την πολεμική αεροπορία, δεν μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε τίποτα περισσότερο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε δει και εξελίσσεται σαν έργο. Κοίταξε, κατά την άποψή μου, καλά κάνεις και ξεκινάμε το σχολιασμό με αυτό το τελευταίο που ακούσαμε άλλωστε και από τον Υπουργό. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε όλα όσα πρόκειται να συμβούν και απαντήσεις ξεκάθαρες άλλωστε σε πάρα πολλούς εκπροσώπους φορέων, είτε αυτοί είναι βουλευτές, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συνδέεται με έναν τρόπο και με τον τουρισμό, είναι δίπλα το πολιτικό αεροδρόμιο. Και η αγωνία πρώτα απ' όλα ξεκινούσε από εκεί, όσα χρόνια συζητιέται το συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, για μία ακόμη φορά σε όλους τους τόνους, ο κ. Παναγιωτόπουλος απάντησε και στο θέμα της υποβάθμισης, που δεν τίθεται πια τέτοιο ζήτημα, ίσα-ίσα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό αεροδρόμιο. Μιλάμε για το ακριβώς αντίθετο στην προκειμένη περίπτωση. Για νέους πύργους ελέγχου, μόνο και μόνο αυτό. Στην διάσταση των όσεων έχουμε ζήσει από κοντά όλοι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή και την κατάσταση πόσο που υπάρχει, πόσο ανάγκη είναι και πόσο δεδομένο είναι το συγκεκριμένο θέμα. Και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην αξιοποίησή του, είναι αλήθεια. Επίσης, έχει γίνει πάρα πολλοί λόγος για την όχληση και το αντιμετωπίζουν και στη Μεσσίνη και στα χωριά εκεί του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας και έχει γίνει και πάρα πολύ κουβέντα για τους επισκέπτες κτλ. Το είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, φαντάζομαι ότι ακόμη και αν δεν το εξηγούσε, ίσως και να ήταν ακόμη και σε εμάς που είμαστε αδαείς στα συγκεκριμένα ζητήματα ή σε κάποιον που απλώς το ακούει σαν άποψη, αυτονόητο το ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς να προκαλεί λιγότερη όχληση, θόρυβο από όλο αυτό που συμβαίνει. Να θυμίσουμε επίσης ότι εδώ στην 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεως αέρος που εκπαιδεύονται όλοι οι πιλότοι μας και πηγαίνουν στις μονάδες που υπηρετούν της πολεμικής αεροπορίας, έχουμε θρηνήσει και ανθρώπους. Να. Μιλάμε για ανάγκη εξυγχρονισμού και αναβάθμισης. Πάμε σε αυτό. Πάμε στην ανάγκη. Λοιπόν, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι υπήρχε τόσο σημαντική ανάγκη μέσα στην διάσταση της πανδημίας να μην συζητάμε για την πανδημία στη Βουλή σε μια επίκαιρη ερώτηση. Καλά κάνει και υπάρχει η επίκαιρη ερώτηση. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Και προφανώς πρέπει να δοθούν απαντήσεις και η σύμβαση πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, να τις ξέρουν οι βουλευτές, οι πολίτες, όλοι. Φίλο και φτερό. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Αλλά η συγκεκριμένη χρονική στιγμή αναδεικνύει και μια σειρά από ζητήματα. Μην πάμε να προσανατολίσουμε τον κόσμο μιλώντας για οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή που ήδη εξελίσσεται σαν έργο. Μπορούμε να το σχολιάσουμε οποιαδήποτε στιγμή, να δούμε τα αποτελέσματα, τα. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι για το συγκεκριμένο έργο έχουν δοθεί και απαντήσεις από την προϊστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, αν ήταν το ρεπορτάζ που είναι διαθέσιμο και στο διαδικτυακό όμως τόπο, το bestpavlatv.gr, μπορούν να το δουν έτσι και να το ξανακούσουν και να το ξανακούσουν, ήταν χαρακτηριστικές οι αναφορές του Υπουργού. Γιατί μιλάμε για κάτι, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, που έρχεται από το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό. Από όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε τον κύριο Καμένο, είχαμε τον κύριο Αποστολάκη που έχουμε δει όλο αυτό το τελευταίο διάστημα τι έχει συμβεί. Που υπήρξε μία εισήγηση στην πραγματικότητα της πολεμικής αεροπορίας από το 2017. Γιατί δεν πήγαινε άλλο, το 2023 τελειώναμε. Δεν θα είχαμε αεροπλάνα. Δηλαδή, πολύ απλά. Πόσο αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Και το έχουμε βιώσει. Εμείς που ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα, ας πούμε, το τελευταίο θύμα, επειδή τύχε και ήξερα και την οικογένεια, το έχουμε βιώσει. Είμαστε στην πόλη και ξέρουμε και βλέπουμε και ακούμε και μπορεί να έχουμε γνωστούς είτε εκπαιδευτές είτε οτιδήποτε. Δεν πήγαινε άλλο, δεν πάει άλλο και είναι ένα θέμα εθνικό και ένα θέμα εθνικής ασφάλειας και όχι μόνο, πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως, έρχεται η ίδια η πολεμική αεροπορία, που δεν έχει να κάνει με κόμματα και χρώματα.
άσχετα από το γεγονός τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα. Φαντάζομαι και η Νέα Δημοκρατία να ήταν το ίδιο, θα έλεγαν οι άνθρωποι. Ότι έχουμε ζήτημα, ξέρετε ότι η πτυτική μας ικανότητα στην πραγματικότητα φτάνει και λίγη, έχει μια ημερομηνία λήξης το 2023, επομένως κάτι πρέπει να γίνει. Απλά πράγματα. Απλά μαθηματικά στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν. Προχωράει λοιπόν να εξετάζονται διάφορες λύσεις, για να το πούμε έτσι γρήγορα στον κόσμο. Εξετάζονται μία σειρά από λύσεις, λύσεις διαπραγμάτευσης, λύσεις να αγοράσουμε εμείς αεροπλάνα, δεν ξέρω, λύσεις να κατασκευάσουμε εμείς αεροπλάνα. Εξετάστηκαν όλα και φτάσαμε λοιπόν στην πρόταση του leasing. Leasing το τότε. 19. Το 19, ναι. Την με οποία τη συζητούσε τότε με τους Καναδούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Καμένο και τον κύριο Αποστολιάκη, όπως είπαμε, στην πραγματικότητα, που αποφασίζουν τότε για το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με τη χρηματοδοτική μίσθωση, το γνωστό, όπως είπες, leasing. Επομένως, τι συζητάμε τώρα από τη στιγμή που έτσι είχαν τα πράγματα. Γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για τα χρήματα, για τις αριθμικές αναπροσαρμογές. Νομίζω ότι και σε αυτά απάντησε ο Υπουργός. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι για εθνικά θέματα και για τέτοια ζητήματα που άπτονται, ιδιαίτερα στην κρισιμότητα της στιγμής που βρισκόμαστε, έτσι, και της εθνικής ασφάλειας, πολύ σωστά είπες, και της γεωστρατηγικής αναφοράς, που και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το οποίο το αφήνουμε λίγο στην άκρη, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Αλλά πολύ το περισσότερο και των όσων εξασφαλίζονται για το πτυτικό εκπαιδευτικό έργο της πολεμικής μας αεροπορίας, των ανθρώπων που θα μας προστατεύσουν τα επόμενα 22 χρόνια. Δεν είναι μια σύμβαση που θα δώσουμε leasing κάποια χρήματα για σήμερα, αύριο. Μιλάμε για τα επόμενα 22 χρόνια. Πρέπει να το καταλάβουμε. Υποστήριξη τα επόμενα 22 χρόνια. Δεν χωράνε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις στη Βουλή. Μας βλέπουνε, μας κρίνουνε, δυστυχώς μας κρίνουν οι εχθροί μας με αυτό το είδος των αντιπαραθέσεων. Το να συζητάμε καλό είναι. Το να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση ακόμα καλύτερο είναι, αλλά μπορούσαν να την κάνουν όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση στο επίπεδο μιας συζήτησης στο Υπουργείο, στις επιτροπές τους. Έχουν 1.200 επιτροπές. Τώρα, αν θέλουν να ζητήσουν ευθύνες, θα φτάσουμε στα ειδικά δικαστήρια, γιατί δεν ξέρω αν υπονοήθηκε αυτό ή αν κατά λάθος υπόθηκε αυτό, να το πω έτσι. Τον άκουσα τον κύριο Τσίπρα τώρα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε, έλεγε περί απιστίας, διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Δηλαδή, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε για να συζητάμε γιατί. Για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Πραγματικά. Αν ξέρει κάτι περισσότερο, όταν μιλάει κάποιος για σκάνδαλο, καλό είναι να το καταθέτει αυτό και να πηγαίνει και στη δικαιοσύνη. Να πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Το να πετάμε πυροτεχνήματα όλοι μας για να λέμε ότι κάνουμε πολιτική, ανεξαρτήτου, επισημαίνω, της συγκεκριμένης κατάστασης, γενικά μιλάω, δεν ωφελεί ούτε τον τόπο ούτε τίποτα. Πάντως, μιλάμε για αποφάσεις των ανώτατων συμβουλίων για έναν δρόμο που στην πραγματικότητα έρχεται να ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί υπήρξαν αυτές οι αναφορές, γιατί υπήρξαν από τότε που ήταν άλλη η πολιτική ηγεσία και λένε, παιδιά, έτσι πρέπει να πορευθούμε. Τόσο απλά στην πραγματικότητα τα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τα λέγει ο Κωνσταντινέας τότε για το κέντρο εκπαίδευσης που τραγούδαν στην Καλαμάτα. Οπότε νομίζω παίρνει και την υπόθεση αυτή της επικαιροποίησης σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόταση. Και ήταν και συνδυασμένο με το στρατόπεδο και θα κλείσει το στρατόπεδο, αλλά δεν πειράζει. Και... Λοιπόν, το σημαντικό πάντως για την περιοχή μας είναι το ξεκαθάρισμα και από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ναι, εκτός από αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, που είπαμε για την όχληση, για το θέμα της ανάπτυξης που είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι όχι μόνο δεν θα επηρεάσει, αλλά ίσως και σε επίπεδο και προβολής και τα λοιπά να βοηθήσει περαιτέρω, είναι και το ζήτημα της ενεργοποίησης ή όχι του πεδίου βολής της Χίζας, που ήταν ξεκάθαρος ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Άλλωστε, μιλάμε για πτυτικό αντικείμενο, επομένως δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Εκπαίδευση και πολύ συγκεκριμένα με εξομοιωτές και όλα τα υπόλοιπα που ανέφερε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Τα αφήνουμε αυτά για να μην κάνουμε και τους ειδικούς. Συζητήθηκαν εκτενώς στη Βουλή να τρέξουν να τελειώνουμε. Νομίζω ότι έχουν τρέξει με πολύ γρήγορο ρυθμό οι άνθρωποι της Elbit System και μάλιστα σχεδιάζουν και μια σειρά από πράγματα για την πόλη της Καλαμάτας που θα μας εκπλήξουν ευχάριστα. Πάμε εμείς στο κομμάτι τώρα.